Ακριβώς, παραμένουμε στο πίσω στο σπίτι με μια άλλη πρωταγωνίστρια. Και μιλάμε για την Τζένι Θεωνά, που πραγματικά είναι αποκάλυψη φέτος, Νικολέτα. Εσύ που παρακολουθείς έτσι τους ηθοποιούς, νομίζω ότι είναι αποκάλυψη φέτος με το υποκριτικό της ταλέντο. Ξέρεις τι, αποκάλυψη είναι για το ευρύ κοινό η Τζένι Θεωνά, γιατί είναι αρκετά χρόνια ηθοποιός, παρότι είναι μικρή σε ηλικία, έχει συνεργαστεί με τον Μπεράκη, έχει συνεργαστεί με άλλους κορυφαίους σκηνοθέτες. Απλώς νομίζω τώρα τη γνωρίσαμε. Όπως και να έχει, εδώ δυστυχώς δεν είμαστε, Ελισάβετ μου, για να μιλήσουμε για το ταλέντο της. Αλλά για κάτι άλλο δυσάρεστο. Ακριβώς. Πριν από λίγες μέρες έπεσε θύμα των social media η Τζένι Θεωνά. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, ανακάλυψε ότι στο Twitter υπάρχουν δύο λογαριασμοί, οι οποίοι ερήμην της υπήρχαν επικοινωνία με τους συγκεκριμένους followers. Πόσο άσχημο είναι αυτό. Είναι εκνευριστικό αυτό. Σου προσβάλλουν την προσωπικότητα και καταρχήν, επειδή μίλησα μαζί της και της είπα αν έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα, αν συμβουλεύτηκε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κλπ. Μου λέει, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Έχω κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες κάνοντας μια αίτηση να βρω ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό, γιατί ευτυχώς ήμουν τυχερή μέσα στην ατυχία μου, το ανακάλυψα εγκαίρως, με ειδοποίησαν κάποιοι γνωστοί μου, γιατί διατηρώ λογαριασμό στο Twitter, αλλά οι δύο ερήμην λογαριασμοί μου, καταρχήν δεν με φόβησε ότι μπορεί να γίνει κάτι, δεν μ' αρέσει να μιλάνε άλλοι για μένα. Μου αλλοιώνει την προσωπικότητα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σου πω ότι το είχα πει στα παιδιά εκείνη την περίοδο που είχε γίνει και το σκηνικό με την Ιωάννα που μου μιλάγε η Ιωάννα Βάσου χωρίς να είναι η Ιωάννα Βάσου. Ότι η Τζένι Θεωνά, παύλα fake προφίλ μου, έχει στείλει μήνυμα σαν να με ξέρει. Εγώ όμως την Τζένι Θεωνά δεν την έχω γνωρίσει ποτέ και το είχα πει ότι είναι σίγουρα ψεύτικο το συγκεκριμένο προφίλ και είχα κάνει και report. Γιατί δεν μπορεί τώρα η κοπέλα που δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ να μου λέει τι κάνει, Νικόλετα, έχουμε καιρό να πάμε για καφέ, πότε θα βγούμε, αφού δεν έχουν πάει ποτέ για καφέ. Θέλω ότι πληθαίνουν τα κρούσματα. Έριξε άδεια να πιάσει γεμάτα. Για τους επώνυμους, έτσι. Και όχι ένας λογαριασμός, και δύο λογαριασμοί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ο άλλος όταν βλέπει ότι σου αλλοιώνουν την προσωπικότητα και χρησιμοποιούν το όνομά σου να μιλάνε με ανθρώπους και να σου αλλοιώνουν πράγματα, καταστάσεις, είναι φοβερό. Βιβλώνουν, είναι βιασμός εντός αγωγικών. Και παιδιά, πόσο αρρωστημένα μυαλά μπορεί να είναι αυτά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν ένοχο, όμως δεν τον βρίσκουν. Τον βρίσκουν. Αν πα στον κύριο Σφαγιανάκη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μια χαρά τον βρίσκουν. Το θέμα είναι ότι η Τζένι εγκαίρως ανακάλυψε αυτό που συμβαίνει, γιατί ξέρεις, πολλοί επώνυμοι, οι οποίοι έχουν πέσει θύμα έτσι, των social media και συγκεκριμένα είτε στο Facebook είτε στο Twitter, έχουν αργήσει να πέσει στην αντίληψή του. Και ίσως μετά είναι αργά και οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες για να ανακαλύψουν ποιο κρύβεται πίσω από αυτά. Πάντως η Τζένι ήταν ψυχρεμότατη και καλό είναι να περνάμε το μήνυμα ότι... Και καλά είναι που δεν το αφήνει. Ακριβώς. Ότι πρέπει πάντα να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ελισάβετ μου, εμείς θα τα πούμε και πάλι πάνω γιατί θα σου φέρω πολύ ωραίους κουραμπιέδες και πολύ ωραία μελομακάρονα. Αλλά θέλω να μου δώσεις ένα τίτλο στην πολύ ωραία συνέντευξη που πήρες εχθές από τη Βάνα Μπάρμπα. Η Βάνα Μπάρμπα είναι...